Τώρα εγώ βρίσκομαι μουσικά στον χώρο του, της βιομουσικής. Δηλαδή καταγράφω κεφαλογράφωμα σε πραγματικό χρόνο από το μαέστρο ή από τον εκτελεστή και παίρνω κινήσεις τις οποίες κάνει ο μαέστρος και τις χρησιμοποιώ σαν ένα blending σε έναν χώρο που υπάρχουν τα πραγματικά όργανα, υπάρχουν εικονικά όργανα που αντιστοιχίζονται σε εσμήνη, τα οποία αλληλεπιδρούν σε ένα δικό του κοινωνικό περιβάλλον. Η μουσική αλληλεπιδρούν σε ένα δικό του ηχητικό περιβάλλον, σαν μια ομάδα, σε ένα σύνολο. Ο μαέστρος παίρνει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα, τα παίρνω εγώ, αλλά αυτός βιωματικά μου τα εκφράζει σε πραγματικό χρόνο, γιατί βιώνει τη μουσική και εκφράζεται κινητικά και ταυτόχρονα και στον εγκέφαλό του. Οπότε αναπτύσσονται διάφοροι κύκλοι λειτουργίας, οι οποίοι όλοι αυτοί καταγράφουν μια πληροφορία που μπαίνει μέσα σε μένα σαν ένα υλικό σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτή η σύνδεση η επεξεργασία σήματο από μια πλευρά, ερευνητική δουλειά που γίνεται σε αυτό το χώρο, και θετική ανάπτυξη, όπου μπορούν αυτά να δημιουργήσουν μουσικά αντικείμενα, μουσικά μεταδεδομένα και χώρου στου να μετασχηματίσω από το χώρο του σήματο, το χώρο της τέχνης, δημιουργούν νέε προκλήσει για μένα. Δηλαδή, ένα χώρο που το τελευταίο διάστημα ασχολούμαι ιδιαίτερα. Δεν είναι μόνο η πράξη της πρόσθεσης, υπάρχει και η πράξη διαμόρφωσης. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει διαμόρφωση, μπορεί να υπάρχει συνέλιξη. Δεν είναι υποχρεωτικά θρηστικά τα οποία απλά θρίζονται σαν να έχουν την ίδια μονάδα. Επειδή έρχονται από διαφορετικού χώρου, έχουν πολύ διαφορετικού τρόπου και επίση είναι και πολύ δυναμικά φαινόμενα. Γιατί εξαρτώνται σίγουρα από, τη την χρονική μεταβολή που συμβαίνει σε μια κατάσταση σε μένα, πότε θα συμβάλλουν και πώ θα συμβάλλουν αυτά. Είναι δύσκολο, ο συνθέτης βέβαια έχει δυνατότητα και ο δημιουργό να παγώνει τον χρόνο και να ασχολείται όταν τη μουσική ακούσει ένα κομμάτι 10 λεπτά, αυτό να έχει ασχοληθεί για τα 5 δευτερόλεπτα επί μία ώρα, για παράδειγμα, ή με τα ένα λεπτό επί μία εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παγώσει τον χρόνο και να μπει μέσα σε αυτόν με έναν δικό του τρόπο. Αλλά η διαδικασία αυτή είναι δυναμικό φαινόμενο, μερικέ φορέ κιόλα μπορεί να είναι και ασυνείδητο φαινόμενο. Ακριβώς για να αφήσει το χώρο σε αυτό το serendipity, δυστυχώς δεν έχω βρει ελληνική λέξη ακόμα γι' αυτό, ώστε να δημιουργήσει ακόμα και αυτό το απροσδόκητο στην έκπληξη στον ίδιο με τον εαυτό. Αλλιώς αν το έχεις σβήσει αυτό το κομμάτι, δεν θα έχεις το κάτι διαφορετικό που θα σε εκπλήσει εσένα στην πορεία αυτή. Γιατί αλλιώς θα έχεις προδιαγράψει ίσως και μια κατάσταση πολύ συγκεκριμένη. Άρα η δυνατότητα και επειδή και ο τρόπος που γράφω μουσική εμπεριέχει μέσα τη στοχαστικότητα, ε, με βοηθάει στο να μπορώ να διαχειριστώ ε, σε κάποιες φορές με διτερμινιστικούς όρους στοχαστικά γεγονότα. Και αυτή η διαδικασία δίνει μια δυναμική, η οποία ουσιαστικά είναι και αυτό που, ε, ε, που κεντράρω σε ένα σημείο, δηλαδή έννοια της ρευστότητας του ήχου και της ρευστότητας της δομής να κάνει κάποια επέμβαση στο ώστε να μπορέσει να αυξήσει τα χαρακτηριστικά. Είμαι ακόμα στη διαδικασία τη ανείχνευση αυτή τη κατάσταση. Έχω γράψει τέσσερα έργα που ανήκουν σε αυτή την περιοχή. Και κάθε φορά προσπαθώ να ανιχνεύσω με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα. Νομίζω ότι ακόμα είμαι σε ένα στάδιο που κι εγώ περιμένω να διαμορφώσω κάποια γνώμη σταδιακά. Αλλά από ό,τι έχω δει διάφορε αντιδράσει, δημιουργείται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικότερα όταν ο, ο Κροατής βλέπει κάποιε διαδικασίε να συμβαίνουν παράλληλα. Γιατί μερικέ φορέ βοηθάω και τον κόσμο, δηλαδή μπορεί να δείξω από πίσω ε, σήματα τα οποία καταγράφονται. Άρα, να δείξω ότι, σε πραγματικό χρόνο, να δείξω ότι υπάρχει και ένα άλλο πεδίο από πίσω, εκτό από το μουσικό το οποίο βλέπει. Άρα, κάτι διαφορετικό συμβαίνει, ίσω και αυτό να δημιουργεί μια αντίληψη ότι μπορεί να αισθανθεί και κάπω διαφορετικά. Μπορεί και να μην χρειάζεται να ξέρει τίποτα ο ακροατή στην τελική φάση, αλλά όταν φτιάχνει κάτι το οποίο το τεστάρει στον εαυτό σου, είναι σημαντικό να έχει και αυτέ τι κεραίε ανοιχτέ για να αντιληφθεί και από του εκτελεστέ και από του ακροατέ κατά πόσο αυτό το πράγμα δημιουργεί κάτι το οποίο είναι και στα πλαίσια τη έρευνα. Δεν μπορεί να πει ότι θα το πάρω και θα το καταστήσω και θα γίνει κάτι το οποίο θα είναι ένα στάνταρ κάποια στιγμή. Αν και υπάρχουν γενικότερε δουλειέ που οποίε τρέχουν αυτή τη στιγμή διεθνώ, γιατί ο εγκέφαλο είναι βασικό ανοιχτό πρόβλημα και έχει επενδύσει πολλά χρήματα και η Ευρώπη και η Αμερική στη χαρτογράφηση του εγκεφάλου για να μπορέσει να κατανοήσει τι ακριβώ συμβαίνει μέσα εκεί.